Εμείς είμαστε losers. Εμείς. Okay. Losers quarters είναι. Losers quarters. Πέφτει και εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ομαδικό εμφύλιο, έτσι, Λούις, εκεί που έχουμε καιρό να δούμε. Ναι. Δεν ξέρω όλη τη μηδάν έχουν παίξει, δεν θυμάμαι κιόλας. Έχουν παίξει αρκετές φορές. Α. Και στην Game και στην Game Athlon, παίξει παραλίγο και ο Λούις έχω συγκράτη στο δεύτερο άλμα. Ναι, καιρός. Ωραίος ο Λούις. Με έχει παίξει πολύ ντέρμπι αγώνες, δηλαδή μου λέει όλα γυρίζουν στο... Ναι, τα μάτσα που έχει παίξει ο Λούις είναι όντως πραγματικά λες, το έχει χάσει. Ξαφνικά γίνονται εκεί πέρα, κοιμάται ο Θεός, δεν ξέρω ότι γίνεται κάτι, έχεις δει περίεργα. Και γυρνάει όλο το μάτς. Τώρα με ξέχασε το KO punch δυστυχώς. Δεν κατάφερε να το χτυπήσει. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, θέλει λίγο training ο Λούις περισσότερο. Ωραία. Να δούμε, θα το κλείσει το stock, έριξε το shield και κατευθείαν εκεί με τη μία τιμωρή ο Λούις. Δεν αφήνει την ευκαιρία του shield drop να πάει για να εκμετάλλευτεί. Ναι. Από πάνω. Τα 11 frames είναι αρκετά για να σου στερήσουν ένα stock μου απλά με ένα μόνο smash. Άμα δεν υπολογίσεις. Έκανε clank. Ναι, εκεί να δούμε. Forward. Ναι. Είναι ελαφρύς ο Little Mac. Θα δούμε τώρα με τον Charizard και εδώ όμως το Super Armor. Καταστρέφει τον Charizard. Μ' αρέσει που πέφτει το move του counter στο stock. Και λες τώρα ποιος τύψε ποιον. Ναι, ισχύει. Αλλά το βλέπεις ότι ο Little Mac δεν μασάει. Ναι. Down tilt σε forward smash. Ου, αρκετό damage. Τώρα έχει πάλι και ο punch, να δούμε αν θα μπορέσει να το ρίξει. Τιλά, όχι, το χάσε πάλι ρε. Κρίμα. Πολύ damage, κοντεύει 100. Ωραίο ανέβασμα στο στάδιο. Το down air κυνηγάει. Ρίψω κίνδυνο διάβασμα εκεί με το counter. Εγώ πιστεύω ότι τον grab θέλει κυνηγήσει η χ τώρα για να το πάρει. Πολύ ωραίο το spacing εκεί, ευτυχώς δεν τιμωρήθηκε με τον air. Τιμωρήθηκε όμως τώρα εδώ πέρα η Κατερινά, πολύ λάθος επιλογή. Ναι. Νωρίς. Πάει για τον down tilt κατευθείαν, ωραίο το grab. Πρέπει να βγει έξω για edge guard. Πολύ καλό. Ναι. Recovery το μάθε. Έπρεπε να κάνει σωστά το edge guard η Κατερινά. Ναι. Κέρια στον Λούις να πάρει πολύ προβάδισμα. Να δούμε τώρα. Πολύ λάθος. Ναι. Πολύ λάθος το recovery τη σκι εκεί. Πρώτο game. Για να δούμε. Πήρε το πρώτο. Αλλά έχει ακόμα. Οκ. Να δούμε τώρα το counter pick stage τη σκι. Ωραία, πάμε στο δεύτερο. Battlefield. Τώρα δεν ξέρω σε αυτό το matchup πόσο βοηθάει αυτή η πίστα. Κοίτα, θεωρητικά είναι από τα καλύτερα στάδια του trainer. Να το. Αλλά και του Λούις του αρέσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει θέμα ο Little Mac σε αυτό το κομμάτι. Το ουρυθρό τον έστειλε 300 χιλιόμετρα πίσω. Και έχει armor το τσάκι. Ναι. Το up smash. Μ' αρέσει. Το αλλάζει τελείως το momentum. Ναι. Δηλαδή του λέει πάρτα πίσω κατευθείαν. Βρήκε τοίχο και έχει πέσει από την άλλη. Εξεντονίζεται. Πάλι τα smash εδώ. Μάλλον έχει κολλήσει κατευθείαν. Φοβάται τώρα να το χτυπήσει το Λουί. Περιμένει ο Λουί στην κατάλληλη στιγμή για να πάρει το κόντρα χτύπημα με το super armor. Ωραία. Εκεί περιμένει. Ωραία τιμωρή με το forward tilt. Εκεί πρέπει να δούμε πρέπει να τιμωρήσει. Ολόκληρο, τέλειος. Τέλειος, δεν νομίζω να γυρίσει. Έχει άλμα. Αμπί, ναι. Ωραία. Όχι καθόλου τιμωρία εκεί. Φοβήθηκε η Κατερίνα. Κλασικά κόντρα το χτύπημα. Τέλος. Στοκ. Κατευθείαν Ivysaur. Forward smash, το πήρε με τη μία, ευτυχώς. Να δούμε τώρα ποιος θα φορτώσει ποιον ζημιά. Εδώ θα παίξει σημαντικό ρολό, το οποίο θα περιμένει ποιον.
Δεν μασάει ο Little Mac όμως από τα κόλπα του Pokémon Trainer. Ναι. Ωραίο το τιμώρησε με το grab. Χρέωσε εκεί πέρα η Κατερίνα, σωστά. Ουπ, τελείωσε εδώ πέρα κατευθείαν το visibility, τον πέτυχε το flamethrower. Κακό το ρόλο εκεί, τιμωρείται από την Κατερίνα. Και ο Πάνς όμως τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Ουουου, το forward smash όμως στείλει. Ναι. Στα ζήτητα το Little Mac. Ο ναι, στείλει σχετικά νωρίς. Ναι. Περιμένει. Και πολύ σωστά κάνει εδώ πέρα η Κατερίνα. Τρώει όμως τα jabs. Πολύ damage. Τα damage, τα multi hit, πιστεύω ότι από τα καλύτερα έχει η Bayonetta και ο Little Mac στο παιχνίδι σε damage. Ισχύει, ναι, ναι. Ακριβώς έτσι. Ωραία. Να δούμε τώρα. Κακό στο νερ εκεί, αλλά δεν τιμώρησε με grab ο Little Mac. Πήγε για το χτύπημα και ευτυχώς έκανε shield η Κατερίνα. Θέλει ένα καλό hit να το κλείσει ο Λουίς, ναι. Τώρα. Τέσσερα smash εκεί. Τέσσερα, τιμώρησε, δεν ήταν ρολ, ήταν run away. Α, ράνε, ναι, ναι. Το ρίσκαρε κατευθείαν για grab, ενώ αν έφευγε να βγει ο Πάνς εκεί θα ήταν μεγάλο hype. Να το όμως το smash. Κόντρα χτύπημα, πάλι. Το έχουν πετύχει αυτό, εγώ πιστεύω, στο smash. Γενικό στο Little Mac, όταν παίρνει τα κόντρα χτυπήματα. Ω, είδες, κατευθείαν πήγε το grab, πρόλαβαν τα jabs. Πιστεύω ο Λουίς πρέπει να το κλείσει, γιατί αλλιώς στο 1-1 κάνει λίγο στην ψυχολογία. Ναι, ναι, ναι. Κοντά τώρα ένα χτύπημα είναι και δύο. Ένα smash βασικά για το Little Mac. Να το. Εδώ λίγο να δούμε, θα παίξει ρόλο η ψυχολογία. Όχι ο Λουίς με την ψυχολογία στο κομμάτι. Όχι, κακό! Το πήρε! Πολύ κακό, όχι! Όχι, όχι, άντεξε, να δούμε τώρα αν θα μπορεί ένα grab. Ένα grab. Πραγματικά ένα grab. Ένα σύσμικτο να πούμε είναι ο Little Mac. Oh yeah. Μην το κάνεις αυτό, μην πέφτεις έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα ένα σου φοβάται ο Γιάννη στο ταιριό και το γιάννη Γιάννη και το πήρε τελικά. Γιατί ντάσα τα άκρη, αν είναι δυνατόν. Το σύσμικτο. Ένα, εκεί η φάση ήταν η μάχη στο Ελπάσο. Πήγαινε μπρος πίσω, ένα θέλω να πάρει το χτύπημα. Ο Little Mac έχει πολύ πλέον έκτημα. Με αφαίρεται ένα τζαμπ, δεν έχει πρόβλημα. Πάει το grab για πλάκα. Απλά έκανε dash attack πάνω σε εσύ αυτό. Δεν είναι μηδέν λάθος αυτό. Αυτά τα ποσοστά δεν κάνεις unsafe move, τέλος. Περιμένεις. Ενώ θα μπορούσε πάρα και το upshield με ένα B. Μπορεί να τη σκότωνε και αυτό το B. Ο Little Mac. Δεν χρειάζονταν. Δεν χρειάζονταν καν. Δηλαδή αν το upshield B θα ήταν το πρώτο choice να έχει στο μυαλό του. Πολύ πιθανό να πέθανε. Βέβαια δεν ξέρω για τον Charizard. Οι άλλοι χαρακτήρες λογικά θα πέθαναν. Ρε φίλε, με το rage που είχε, γιατί είχε και rage ο Little Mac στο 112, το 120, 132 πόσο ήταν εκεί. Ωραία, για να δούμε τώρα ένα-ένα. Αγωνία να δούμε τι θα περάσει. Εγώ να πω την αλήθεια, προτιμώ να περάσει ο Λουίς. Όχι, με συμφέρει να περάσει η Κατερίνα, όχι ο Λουίς. Έχω κακό προηγούμενο με τον Little Mac. Α, ναι. Ναι. Εντάξει, με Simon ειδικά τον κρατάς 2 χιλιόμετρα μακριά, δεν κάνει τίποτα. Καλά, μην το λες. Έχει γρήγορο air drift ο Little Mac και καλή ταχύτητα. Μπορεί να πλησιάσει στα... Α, στο έδαφος είναι super. Μπορεί να πλησιάσει πολύ εύκολα το Simon στα projectile. Αλλά εκεί θα παίξει μπουνίδι βασικά, Little Mac με Terry, εγώ το βλέπω το match. Καλά, αυτό θέλω να ναι. Γιατί ο Terry είναι... Τα hits του είναι Little Mac ναι. Level. Το χάσε πολύ ωραίο, πάντως πήρε και το λίγο movement options που του δίνει το drift για να το ρίξει, αλλά και το ρίξει στον αέρα, δεν θα ήταν τόσο δυνατό στο έδαφος. Όχι, στο έδαφος είναι δυνατό, στον αέρα χάνει ναι, πολύ. Ναι, αυτό λέω, το ρίξει στον αέρα, δεν το ρίξει στο έδαφος. Back, λογικό. Φτάει πλατφόρμα. Περιμένουν και δύο, ωραίο. Κατευθείαν down tilt, up smash. Ευτυχώς πήδηξε. Κρατιέται με νύχια και με δόντια. Ο Charizard. Πάει για το fair. Πιστεύω πρέπει να μάθει το attack cancel forward. Εγώ tilt. Πιστεύω. Το... Ναι. Γιατί για το Little Mac είναι τρομερό το forward tilt του. Και το down φυσικά. Και το up. Αλλά το forward εγώ αυτό το που τον... παρατηρώ είναι ότι προσπαθεί να πάρει το πάρει η Κατερίνα με το που ρίχνει το shield και τρώει καθαρά την τιμωρία του smash. Μόνο και μόνο επειδή καθυστερεί το χτύπημα. Δεν έχει και γρήγορο, εντάξει, τσάρι. Ναι. Δύσκολο. Μόνο το απλό. Πολύ ωραίο το tech.
Άλλη μια ευκαιρία για την Key. Αφήνει, αν πάνε. Λέλα. Όχι, forward το σεισμικ τόσο έπρεπε. Κάνε λάθο DI βασικά. Ναι. Όντω έπρεπε το σεισμικ. Αλλά. Κατευθείαν και ο Παν τέλο. Απόψη μου είναι να αφήσει το Squirtle. Ναι, σωστά. Εντάξει, μπορεί να κάνει τα πρώτα damage. Αλλά θέλει τώρα δεν κάτι είναι, για KO. Σε αυτό το ποσοστό δεν ναι, είναι. Ναι, τι damage θέλει... θα κάνει. Ένα χτύπημα του κάνει και το στέλνει. Υπάρχει και το... Να, back. Ωραία, το grab. Ναι. Γιατί back up έπρεπε το να κάνει. Του... Αν πεις είναι ψηλό ταβάνι να μου πεις αυτή η πίστα. Ναι, αυτά πιο ψηλά. Ναι. Το back throw του Squirtle είναι πιο δύνατο. Ό,τι κάνει. Ήχει τα κόλπα να πούμε πηδάει πάνω. Γυμναστικές επιδέσεις. Πηδάει κατευθείαν από το wall του stage να ευνηδιάσει την key, αλλά δεν ψάρωσε. Κατευθείαν το forward smash, clean το stock. Ωραίο το AB, ανεβάζει αρκετά το damage. Κοντά στο 50% εκεί, 0 ο Lil Mac. Πόνος. Δεν είναι, 3 χτυπήματα και σου έχει ανεβάσει το damage, ειδικά εκεί στο 80. Η ψυχολογία σου καταστρέφεται μόνο και μόλις έχεις φάει 2 χτυπήματα και σε εκεί. Κατευθείαν για counter. Περίμενε, αλλά η Κατερίνα αντέδρασε σωστά. Ναι. Πολύ last approach από τον Louis. Να το πάλι, κατευθείαν πήγε για τον grab αυτή τη φορά. Τι ξέρω από τον grab. Γιατί εντάξει, ο Little Mac με τον grab δεν κάνει και πολλά. Εντάξει, το down grab του, το down throw του είναι καλό δηλαδή για confirms σε combo και διαβάσματα και 50-50 καταστάσεις. Μόνο για mix-up. Ναι, ο mix-up αυτό δεν είναι. Ωπ, ωραίο κατευθείαν η... Έχει πρέπει να κάνει tech chase με το IP, θα τον είχε στείλει η αδειά. Τώρα και ο περιμένει, όχι! Του το έκοψε ευτυχώς με το forward. Πολύ κακό recovery εκεί, του στερεί το stop. Μετά το side B βιάστηκε, πρέπει να κάνει wall jump. Τώρα ευκαιρία. Το trade. Τελευταίο stock. Όλα εντύπωση. Όλα εντύπωση εδώ πέρα. 25% μπροστά η Κατερίνα. Ωραία, να το. Άρχισε. Το Leaf Wars μακριά. Μη με πλησιάζεις. Don't touch me. Δεν σε θέλω κοντά μου. Πήγε. Πρέπει να κάνει shield approach εδώ πέρα ναι. ο Luis. Να κάνει jabs για να τα σπάει, που είναι πολύ καλό επίσης. Ναι, γιατί έχει ένα frame jab, οπότε δεν έχει θέμα ναι. στο... Είναι πιο γρήγορο την επιστροφή του, ακριβώς. Άργησε εκεί και εκεί θα τιμωρηθεί. Ναι. Έλα ρε Λουίς. Το πήρε! Το πήρε, δεν το δεις, είναι το πολύ καλό. Πολύ καλό εκεί με το get up και ο punch. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή,